Και τώρα, Χρήστο, ερχόμαστε σε εσένα. Το θέμα των πληστηριασμών από τι προηγούμενε κιόλα μέρε ήταν ψηλά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση να δέχεται τα πειρά τη αντιπολίτευση. Είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει μεγάλη ευαισθησία. Καθώ είναι μεγάλο ο αριθμό των δανειοληπτών και πολλοί οι πιθανοί πληστηριασμοί που θα απελευθερωθούν ω διαδικασία μέσα από αυτή την απόφαση που λίγο νωρίτερα ε, 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 είδαμε. Ε, Όπω και στα άλλα κομματικά επιτελεία, η αντιπολίτευση επιχειρεί να μιλήσει με όλου του δανειολήπτε που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Αυτή την ώρα ο κύριο Τσίπρα μαζί με το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ συναντάται με τον διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, τον κύριο Στουρνάρα. Ε, ολοκληρώνεται από ό,τι πληροφορούμε αυτή η συνάντηση. Στο επίκεντρο, το ιδιωτικό χρέο και τα κόκκινα δάνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει μία πρόταση την οποία θα παρουσιάσει τι επόμενε ημέρε, που περιλαμβάνει δύο σκέλη, Ματίνα. Το ένα είναι η προστασία, η επαναφορά προστασία για την πρώτη κατοικία και το δεύτερο να είναι υποχρεωμένο. Ο πιστωτή να κάθεται στο τραπέζι για να μπει σε μια διαπραγμάτευση για αναζήτηση λύση με τον δανειολήπτη. Ε, βέβαια, πιστεύει ότι όλα αυτά μπορούν και είναι αναγκαίο να γίνουν για να μην βρεθεί η κοινωνία αντιμέτωπη με ένα κύμα πληστηριασμών, και πάντα υπάρχει η πρόταση για το ιδιωτικό χρέο. Του κουρέματο προ τι τράπεζε, το δημόσιο και των πολλών δόσεων για να αποσυμπιεστεί, αποσυμπιεστεί ο, τόσο ο δανειολήπτη όσο και ο μικρομεσαίο επιχειρηματία. Είναι καθαρό πλέον ότι η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίε αποτελούν ακροατήρια στα, στα οποία και τα δύο κόμματα απευθύνονται στο δρόμο για τι εκλογέ. Ακριβώ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και να κυριαρχήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.